Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Σήμερα θα μιλήσουμε για... Φύγε το τώρα, βγες στο κανάλι μου, χαμένε, πάλι στη θέση σου. Στο διάλογο. Ορίστε, επιτέλους. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι για τα αγαπημένα μου αρώματα. Και έχω εδώ και τον αδερφό μου, γνωστό στο YouTube ως ο Αντωνάκης, ο οποίος θα μας πει την άποψή του για τα αρώματα αυτά. Έλα εδώ. Ναι. Μας πει την άποψή του για τα αρώματα αυτά. Σαν άντρας, αν θέλετε να αγοράσετε ένα, να έχετε και μια δεύτερη άποψη, όχι μια γυναικεία μόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το άρωμα. Είναι το Dior Addict. Το Dior Addict 2, Eau de Toilette. Λοιπόν, αυτό δεν μυρίζει αναγκαστό να το βάλω στο χέρι μου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λουλουδάτο φρέσκο άρωμα. Τι γνώμη έχεις, θα σου άρεσε να το μυρίζεις μια γυναίκα ή σου φαίνεται βαρύ? Όχι, βαρύ δεν μου φαίνεται. Νομίζω ότι είναι ένα άρωμα που δεν είναι βραδινό όμως. Α, δηλαδή είναι ένα καθημερινό άρωμα, ελαφρύ. Λίγο υπερβολικά λουλουδάτονο, θα έλεγα. Λουλουδάτο. Ναι, ναι. Γιατί ηλικίες θα το πρότεινες? Δεν ξέρω, δεν νομίζω να το πρότεινα για τις δικές μας ηλικίες πάντως. Γιατί? Εγώ για μένα το φοράω. Ίσως λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Α. Εντάξει, καλά. Ούτως ή άλλως είμαι μεγαλύτερη από ό,τι δείχνω. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο άρωμα. Αυτό είπαμε για μεγαλύτερη ηλικία. Πάρετε το δώρο για τη μαμά σας. Και ποιο ήταν αυτό? Το Dior Addict το 2. Πολύ ωραία. Πάρετε το δώρο για τη μαμά σας. Ναι, ωραίο, δεν είναι για τη μαμά τους. Καλό είναι, για μαμάδες είναι καλό. Ωραία, λοιπόν, καθημερινά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Cheap and Sick Moschino. Και τώρα φαντάζεσαι να έχεις μερικές 20χρονες τηλεθεατές, ας πούμε, και να φωνάζουν: Α, μα εγώ το πήρα, τι θα κάνω τώρα? Το δώσεις στη μαμά σας. Εντάξει, σε κάθε μία κάθεται διαφορετικά το άρωμα. Εντάξει. Και μπορεί... Λοιπόν, Love, Cheap and Sick Moschino. Αυτό είναι για νεαρές ηλικίες. Πολύ ελαφρύ άρωμα, με εσπεριδοειδή. Ναι. Είναι... Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μανταρίνι, πορτοκάλι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι για νεαρές ηλικίες. 16 χρονών, άνετα μπορούν να το βάλουν και πιο νεαρές. Ναι, ακόμα και, ναι, παιδάκια θα μπορούσαν να το φορέσουν αυτό το άρωμα. Και unisex έλεγα ότι είναι. Ναι, για μικρές ηλικίες ίσως ναι. Πολύ ωραίο, ελαφρύ και φτηνό αυτό το συγκεκριμένο. Νομίζω είναι πιο φτηνό από τα άλλα. Είναι και η Βικτώρια εδώ. Μυρίζει και η Βικτώρια το άρωμα να μας πει την άποψή της. Μπα, αδιάφορα. Μπα, δεν της αρέσει κανένα από τα δύο. Περνάμε στο επόμενο. Από την Benefit, στο So Hooked on Carmella. So Hooked on Carmella. 30 ml συσκευασία αυτή, μικρή. Αυτή τη στιγμή πιο πολύ μυρίζει τη Βικτώρια παρά το άρωμά σου. Σιγά δεν μυρίζει το σκυλί μου. Α, βανίλια αυτό είναι. Ναι. Μάλλον όχι, καρύδα. Και ρούμπαρμπ έχει μέσα. Το ρούμπαρμπ είναι. Το ρούμπαρμπ μ' αρέσει. Το ρούμπαρμπ είναι που μυρίζει. Καραμέλα, ρούμπαρμπ. Ευχάριστο άρωμα. 40. 1, 7, 40. Δεν το σηκώνω. Μ' αρέσει. Είναι ευχάριστο άρωμα. Είναι για... Κοριτσάκια. Όχι απαραίτητα. Αλλά είναι λίγο βαρύ. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να φορεθεί και από πιο... και από κοπέλες νεαρής ηλικίας. Ναι, αλλά είναι κάπως ιδιαίτερο. Είναι κάπως ιδιαίτερο, αλλά είναι ευχάριστο. Κατά τη γνώμη μου. Ξαρτάται είναι... βέβαια τι προτιμάει και... Για να βράδυ, για βράδυ. Για απόγευμα βραδάκι, ναι. Όχι για κλαμπ. Όχι για κλαμπ. Α, δεν έχουμε άρωμα για κλαμπ, δεν πειράζει για κλαμπ. Μετά περνάμε σε ένα πολύ κλασικό άρωμα, το 4711. Αυτό μπορείτε να το πάρετε δώρο στη γιαγιά σας. Το ξέρεις αυτό? Βεβαίως. Ναι, αυτό... Σίγουρα είναι ένα άρωμα το οποίο είναι πάρα πολύ κλασικό, γι' αυτό και απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά ίσως... 13 και 69 αυτά... Δεν θα έλεγα ότι είναι απίθανο να το συναντήσεις με το σωστό συνδυασμό και σε νεότερα άτομα. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αυτό, ωραία, λίγο γίνεσαι. 60 ml. Παίζει να είναι και αυτό λίγο γίνεσαι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άρωμα. Είναι, είναι σαν τη Μυρτό, αλλά πιο κυριλέ. Ναι. Σαν τη Μυρτό, αλλά πιο κυριλέ. Είναι καθόλου γίνεσαι, πώς το βρίσκεις? Είναι, πιστεύω. Ναι, είναι. Είναι. Δηλαδή για αυτό που είναι, είναι. Ελαφρύ όμως. Είναι, το λέω και για δύο. Γιατί και αυτό είναι φρουτώδες, εσπεροειδοειδές και έτσι. Λοιπόν, περνάμε τώρα στα δύο τελευταία, που είναι βαριά, είναι Chanel Allure. Κλασικό άρωμα, αλλά πολύ ωραίο. Νομίζω πολύ αισθησιακό. Ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα.
Είναι πολύ κυριλέ, πολύ κρυψό. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το άρωμα το οποίο θα μου άρεσε να μυρίζω εγώ. Και το μπουκαλάκι. Ενώ σε μια κοπέλα. Και το μπουκαλάκι του κομψό και το χρώμα του. Κλασικό, έχει πάρα πολλά χρόνια που βγήκε στην αγορά. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν βγάλει απομιμήσεις. Είναι ένα άρωμα που πιστεύω ότι σε λίγους ανθρώπους δεν θα αρέσει. Συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω ότι αν μια κοπέλα βγει ραντεβού μαζί σου και φοράει αυτό το άρωμα, θα το προσέξει δηλαδή σαν άντρας. Ναι. Α, επίσης, και επίσης ένα ακόμα άρωμα που είναι πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο, επειδή έχει αυτό το σχέδιο. Είναι το Pure Poison του Dior. Pure Poison de Parfum. Και αυτό είναι πολύ έντονο άρωμα, πολύ γυναικείο. Ναι, ναι. Από εδώ. Το βλέπω. Καλό είναι. Ας πούμε, μπορώ να το μυρίσω. Ναι, καλό είναι και αυτό. Είναι πολύ έντονο, πολύ γυναικείο. Mm-hmm. Τι θα λέγεις ότι έχει περισσότερο σαν μυρωδιά? Δεν είναι ούτε φρουτόδες, ούτε... Ναι, δεν μπορώ να το διακρίνω. Δεν είμαι τόσο σχετικό στα αρώματα, ξέρεις. Ναι, έχει... Σαν... Είναι ευχάριστο πάντως. Αλλά μεταξύ των δύο θα προτιμούσα το αλούρ. Πολύ θηλυκό. Αυτό θα έλεγα είναι περισσότερο για μια νέα γυναίκα που θα βγει έξω. Έχει περισσότερο ένταση. Το άλλο έχει περισσότερο κομψότητα. Yeah. Πρίμα. Give me. Αυτό είναι Eau de Parfum βέβαια, που είναι πανάκριβο. Αυτό είναι μυρίζει διονόγνωμα τόσο πολύ. Και αυτό είναι Eau de Parfum, ψέματα. Οπότε αυτά τα δύο είναι πολύ ακριβά σε σχέση με τα άλλα. Αλλά το Eau de Parfum διαρκεί περισσότερο από το Eau de Toilette. Είναι πιο συμπυκνωμένο, έχει λιγότερο αλκοόλ, περισσότερο αλκοόλ. Αυτό είναι ποια εταιρεία είναι, sorry. Dior, Christian Dior. Μου θυμίζει στο βάθος κάποια της Calvin Klein. Ποια? Δεν ξέρω. Την έχει αυτή την πνευματίλα την έντονη. Θα φύγει εδώ. Να, φύσε και μετά μίλησε. Έτσι φέρει την μυρωδιά. Καλό είναι. Θυμίζει λίγο κάποιο έτσι ιδιαίτερο φρούτο, ξέρω κάποιο ρόδι μήπως, όχι. Μπορεί. Πάντως έχει, όχι, τώρα θα έλεγα, αντί να πω, ήθελα να πω και χρυμπάρι και πιπέρι, θα έλεγα παπάρι. Πιπέρι νομίζω μυρίζει. Ναι, πιπέρι. Έχει πιπέρι μέσα. Πιπέρι. Εντάξει. Όχι παπάρι. Όχι, δεν έχει παπάρι. Παπάρι, δεν διακρίνω. Πιπέρι. Μήπως έχει και μανόλια. Τώρα έχω φλωμώσει, δεν μπορώ. Τώρα τέλος πάντων είναι λουλουδάτο μάλλον. Από όσα δείξαμε, εγώ θα προτιμούσα να μυρίζω αυτό πάνω σε μια γυναίκα πάντως. Το αλούρ της ποιας μάρκας είναι, δεν ξέρω. Τη Σανέλ. Εγώ έχω πάρει τα περισσότερα κομπλιμέντα με αυτό και με το ένα ακόμα του Τζίνι της Λανβίν, το οποίο δεν θέλω να το δείξω γιατί είναι καλοκαιρινό προς το παρόν. Και πολλές φορές μου έχουν πει ότι βρωμάω όταν φορούσε αυτό. Δηλαδή αυτό δεν αρέσει σε όλους. Είναι έντονο. Είναι πολύ έντονο γιατί έχει αυτή την μυρωδιά της βανίλιας, συγγνώμη, καρύδας. Ναι, με αυτό περνάω απαρατήρητη. Ποτέ δεν με έχουν σχολιάσει να φοράω τέτοιες. Ναι, περνάω απαρατήρητη. Και με αυτό πάλι δεν μου έχουν πει τίποτα. Αλλά. Επίσης μου έχουν κάνει κομπλιμέντο όταν φορούσα το Miss Dior και το Zandor, το καινούριο από Dior, αλλά δεν τα έχω αυτά. Τα είχαν βάλει από το μαγαζί και σε δειγματάκια μου τα είχαν δώσει. Και μου είπε μια κοπέλα, άλλη πολύ κριτή, ωραία κτλ. Αλλά ήταν πάλι γυναίκα, δεν ήταν άντρας, οπότε. Ναι. Η διαφέρει πάρα πολύ, νομίζω. Γιατί πάρα πολλές γυναίκες φοράνε αρώματα και νομίζουν ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και ο άλλος, ο άντρας δεν αντέχει. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Ξέρεις ποιο μου άρεσε πάρα πολύ να μυρίζω? Ποιο? Ένα που είχε ξεδέρφη μας, η Νατάσα. Ποιο? Δεν το Μπέρμπερι. Ναι, αυτό. Το Μπέρμπερι. Ποιο Μπέρμπερι, η Νατάσα. Πού να ξέρω, δεν ξέρω, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, όμως το Μπέρμπερι που έχει η Νατάσα, εμένα μου βρωμάει. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ. Μπορεί να ήταν άλλο. Όχι, ίσως ήταν αυτό, αλλά αυτή είναι η διαφορά μεταξύ άντρα και γυναίκα. Ότι η γυναίκα, ας πούμε, τον βρίσκει. Ενώ ο άντρας τον βρίσκει φυσιολογικό. Ναι. Άλλο ποιο άρεσε. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Ούτε και εμένα. Λοιπόν, αυτά είναι λίγα αρώματα που θα σας δείξω, που σας δείξαμε για μερικές επιλογές να μυρίσετε, να πάτε στο κατάστημα να μυρίσετε για μερικά δώρα. Οι τιμές κυμαίνονται από φτηνά μέχρι ακριβά. Αν θέλετε review για κάποιο άλλο άρωμα που σας ενδιαφέρει και τυχαίνει να το έχω μυρίσει, γράψτε από κάτω ποιο άρωμα θέλετε να σας κάνουμε review. Αν θέλετε και άλλα βιντεάκια με τον αδερφό μου και την άποψη των αντρών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, γράψτε από κάτω ποια είναι αυτά να σας τα κάνουμε σε βιντεάκι. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like. Εάν δεν σας άρεσε το βιντεάκι, πείτε μας γιατί δεν σας άρεσε. Τι άλλο να μας πείτε. Πάντω τύχημα ότι αυτό ο Αντωνάκη που σε κριτικάρει πάντα αυτό θα σε βρει πάλι. Αυτό, άμα με βρει αυτό, τώρα. Στάνταρ θα σου πει. Δικαιούμαι να το πουλήσω αν με βρει αυτό το βίντεο.
Αυτά είχαμε να πούμε για αυτό το βίντεο. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για τα αρώματα. Όχι γι' αυτό. Αντρικά αρώματα. Επόμενη φορά. Αντρικά αρώματα θα κάνουμε την επόμενη φορά. Η Βικτώρια που είναι. Ευτυχώς μας άρεσε την ησυχία μας. Η Βικτώρια λοιπόν και την ενόχλησαν μάλλον οι μυρωδιές που ψάχνουν. Σωστά, ναι. Ροτβάιλερ, είναι φυσικό είναι το ενόχλησε. Η Βικτώρια λοιπόν δίνει όχι σε όλα αυτά τα αρώματα. Ο Αντώνης δίνει ναι σε αυτό το άρωμα. Και εγώ σας δίνω ναι σε αυτό. Οπότε, αυτά έχουμε να πούμε. Σας χαιρετάμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye! Γεια σας!